Μαζί μια ιστορία. Λοιπόν, κατεβήκανε να δουν ένα παιχνίδι στην Πάτρα. Παραθαϊκή ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Εσύ ήσουν Αθήνα. Ναι, ήμουν Αθήνα, είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο και περάσαν το Πατατσίρικο. Φάγανε. Κάτι έγινε, μια παρεξήγηση. Είχα ένα τηλέφωνο κόκκινο, το πετάξανε μέσα στο καζάνι. Ωραίο. Ναι. Το κάνανε για γιαγιά και καρφιά. Με ξυπνάνε. Πάω στο τέταρτο και παίρνω το 100 να του γυρίσει πίσω. Του γυρίσανε στα Μέγαρα, του εντοπίσανε. Μαζί με 3% του φέρανε στο τέταρτο. Στο τέταρτο, ναι. Και ανεβαίνω απάνω και βλέπω όλη την κομπανία και το Μανάβη. Νικόλα και αυτό, ναι. Όλοι ήταν. Ναι. Έτσι και τι εποχή. Γραβάτα. Του λέω, ρε μάγκες. Ναι. Μόλις με είδανε, τι να σου πω. Οι μισοί κλαίγανε. Ήταν απάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό που είχε εκείνη την εποχή. Του λέω, ρε μάγκες, σα συγχωράω γιατί το λαό του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα του ανθρώπου στου αγώνε ποτέ δεν του πήγαν στα δικαστήρια. Αυτό που πήγαν του αγωνιστέ στα δικαστήρια. Πέσανε στη λούμπα. Εγώ σας αγαπάω, καλά κάνατε, σας συγχωράω, αλλά δίνετε μάχες και τις μάχες θα δείτε πιο κοσμία. Ναι. Έτσι. Τώρα για εμένα γιατί το κάνατε, γιατί παρεσυνθήκατε, που σας έβρισε κάποιος σερβιτόρος εκεί, δεν έπρεπε να το κάνετε, κάτι είχατε και το κάνατε. Εγώ σας συγχωράω γιατί η ιστορία ήταν δεμένη με εσάς και εσείς ήσασταν ο 12ος παίκτης. Καλά, λύσατε και φύγετε. Και φύγατε.